στρατηγική θέση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι και το ρόλο του ως ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή πρόθεση της Κρήτης και της χώρας συνολικά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών. Ο Γιώργος Καραγιάννης από το Βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στην απόφαση για επέκταση του αεροδρομίου, τόνισε ότι αυτή αποτελεί πολιτική και στρατηγική απόφαση, με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση να έρχεται σήμερα προς κύρωση στη Βουλή. Η στρατηγική του θέση θα του δώσει τα επόμενα χρόνια μια τεράστια υπεραξία. Φτάνει να σας καταθέσω ότι απέχει 4 ώρες από την Ντόχα, 4 ώρες από τη Μαδρίτη, 4 ώρες από τη Μόσχα και 4 ώρες από το Λονδίνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για την Κρήτη πώς ένα αεροδρόμιο προορισμού, ένα αεροδρόμιο charters, πλέον θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο και θα δώσει άλλες προοπτικές όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Ο Υφυπουργός, με αφορμή το σχέδιο εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που έχει περιληφθεί ως άρθρο σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ξεκαθάρισε την πάγια προτεραιότητα της κυβέρνησης για την κατασκευή ενός έργου που θα ανταποκρίνεται στις τεράστιες ανάγκες που έρχεται να καλύψει, ενώ αποτελεί το μοναδικό νέο αεροδρόμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από τα 68.000 τετραγωνικά που ήταν ο σχεδιασμός του αεροδρομίου, γιατί αντιλαμβανόμαστε, ήταν σε μια άλλη εποχή, πλέον έχουμε προχωρήσει σε μια αύξηση 32%. Φτάσαμε περίπου στα 91.000 τετραγωνικά μέτρα. Και εκεί προχωρήσαμε και σε στρατηγικές μεταβολές. Συνενώσαμε το χώρο Σέγγεν και μη Σέγγεν με μια νέα πρόσβαση, με μια νέα γέφυρα ουσιαστικά. Αναθεωρήσαμε το χρόνο διεκπεραίωσης που απαιτείται για να έρθει ο επιβάτης, λαμβάνοντας υπόψη και την πανδημία του COVID, γιατί μπορεί στο μέλλον να πρέπει να αντιμετωπίσουμε και άλλα τέτοια ζητούμενα. Και ουσιαστικά αναβαθμίσαμε την εξυπηρέτηση των επιβατών, κάνοντας έναν μεγαλύτερο αεροσταθμό. Το τροποποιημένο λοιπόν βασικό σχέδιο ανάπτυξης του αεροδρομίου που προέκυψε κατόπιν διαβουλεύσεων και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και των συστάσεων του ανεξάρτητου μηχανικού, τη υιοθέτησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πλέον στην Κρήτη θα έχουμε ένα μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο και πιο βιώσιμο αεροδρόμιο, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιτάσσει η θέση και η σημασία του ως το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και ως κύρια πύλη εισόδου τουριστικής κίνησης στη χώρα μας. Η αναβάθμιση, επέκταση των βασικών υποδομών του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Παιδιάδος χαρακτηρίζεται γενναία, με σημεία αναφορά στις κτηριακές εγκαταστάσεις του αεροσταθμού και τους χώρους στάθμευσης των αεροσκαφών, ώστε να εναρμονιστεί στα νέα επικαιροποιημένα δεδομένα, στις προβλέψεις για περαιτέρω εκτόξευση του τουρισμού, αλλά και να κουμπώσει επίσης με το προωθούμενο μεγάλο αναπτυξιακό έργο του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Και είναι προφανές, κυρίες και κύριοι, ότι για την κυβέρνηση δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτό το δίλημα για το τι είδους αεροδρόμιο θέλουμε στην Κρήτη. Είναι μια στρατηγική απόφαση, είναι μια πολιτική απόφαση που λάβαμε. Και είναι μια απόφαση να μετατρέψουμε το Καστέλι σε ένα μεγάλο διαμετακομιστικό hub και έτσι να υιοθετήσουμε κάθε αναγκαία αλλαγή προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Ένα αεροδρόμιο του οποίου ο οδικός χάρτης των ενεργειών μέχρι τη σύμβαση, δηλαδή η προκήρυξη, η διαγωνιστική διαδικασία αλλά και η ολοκλήρωση της συμβάσεως, φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα έργο το οποίο πράγματι αποτελεί ένα όριμο τέκνο της ανάπτυξης τόσο της τουριστικής κίνησης στο νησί, αλλά κυρίως, κατά την άποψή μας, και ένα αντίπαλο δέος, σε ένα στρατηγικό σημείο, ένα νέο hub που θα ανταγωνίζεται το γνωστό hub στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε πρωτοβουλία που αναβαθμίζει την ελληνική περιφέρεια, κάθε μεγάλο έργο που προωθεί την ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Πολύ περισσότερο όταν αφορά το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, που βιώνει και τις ολέθριες επιπτώσεις του σεισμού του Σεπτεμβρίου του 2021. Το μεγάλο αυτό έργο ήταν πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ από το 2000, το οποίο θα είναι το δεύτερο σε κίνηση κατεξοχήν τουριστικό αεροδρόμιο της χώρας, που θα προσφέρει ευκαιρίες για την περιοχή και ολόκληρη την Κρήτη, αρκεί να υπάρξει σχέδιο αξιοποίησης του. Ευτυχώς που πέρασε ο Σπύρτζης, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή τη χώρα, αλλιώς ακόμα την πρώτη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καστελίου θα φτιάχνατε.